Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε έχω, όπως κάθε φορά όταν έχω τέτοιους ανθρώπους, την ξεχωριστή χαρά να μιλήσουμε για θέατρο. Και έχουμε ετούτη φορά τη θεατρική ομάδα Μπαστιάς του Πολιτιστικού Κέντρου Δημοσίων Υπαλλήλων Σύρου, οι οποίοι θα ανεβάσουν μια θεατρική βραδιά προς τιμή, για τη μνήμη του Μάρκου Φρέρη και τα 10 έτη από την αποδημία του, αυτού του ωραίου θεατάνθρωπου, αυτού του πνευματικού μας ανθρώπου, του συμμαθητή μας που μας έφυγε πολύ γρήγορα και αισθανόμαστε το κενό, όσο περνάει ο καιρός, αισθανόμαστε πιο βαθύ το κενό πλάι μας. Κοντά μας για να μιλήσουμε για αυτή την παράσταση και για τον Μάρκο το Φρέρη είναι ο σκηνοθέτης, αρχαιολόγος, φιλόλογος, συνταξιούχος πια, ως φιλόλογος και ως αρχαιολόγος, ο κύριος Ανδρέας Τζίνης, σκηνοθέτης της παράστασης και όπως και όλων των περιστάσεων μετά τον Μάρκο Φρέρη του Μπαστιά, η πρωταγωνίστρια του Μπαστιά, κυρία Σοφία Νομικού, ο πρωταγωνιστής του Μπαστιά, κύριος Γιάννης Ρούσος και ο Λαμβάνης Δευτέρης, το νέο μέλος του Συλλόγου Μπαστιάς. Μπλέξατε άσχημα, κύριε Φρέρη. Μπλέξατε άσχημα με τον Τζίνη. Χαίρομαι που είστε από όσοι κοντά μας, κύριε Φρέρη. Με τα παιδιά είμαστε παλιοί γνωστοί, παλιοί γνώριμοι, παλιοί σύντροφοι. Και θα έχω τη χαρά να μιλήσουμε λοιπόν για θέατρο και για τον Μάρκο μας, τον αγαπημένο μας Μάρκο. Και θα ξεκινήσουμε, επειδή σας συμπαθώ και ιδιαίτερα, κύριε Τζίνη, από τη Σοφία. Όσοι ήθεστε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη γυναίκα που μεθαύριο 8 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας. Της μητέρα της γυναίκας. Τα τιμήσαμε εμείς το δύο σπουδαίες γυναίκες που προδεύσαν στην η κυρία Βάσια Σαλούστρου, πρότευσε στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με 9,77. Τελείωσε πρώτη. Και η κυρία Ευαπολίτου. Ευαπολίτου, η οποία τέλειωσε το τμήμα της φυσικής. Να σας σχολιάσω κι εγώ ότι η Βάσια Σαλούστρου είναι πολύ συχνά σπίτι μου για την φιλενάδες και συμμαθητρές όλες αυτές. Μια πολύ γλυκιά συμμορία πανέξυπνων και καλών παιδιών και είναι πάρα πολλά και αγόρια. Παιδιά, ναι. Και κάθε Χριστούγεννα που έρχεται η μεγάλη ή μικρή κόρη Εύα εδώ που είναι φιλενάδες ίδιες ηλικίες, καλές. Παίζουν χαρτιά για μας, δούμε τα παιδιά σπίτι μου. Και... Χαρτούμουτρα δηλαδή. Ναι, παίζουν για το καλό έτσι. Και η Εύα η Πολίτη που την είχα και μαθητρία και είναι. Έχει παίξει με τον Μπαστιά η Εύα Υπολίτου, έχει παίξει σε σεξ. Δεν άφησες τίποτα, δεν άφησες τίποτα αλόβητο, τίποτα απολιόρκητο. Παιδιά τα πολύ γνωστά, έτσι, και πολύ αγαπητά, όπως και άλλα πολλά, αυτά ασκήσανε με παγκόσμιες πρωτιές και πάνε εξωτερικό και τα δύο, το ξέρεις. Πάνε σε πανεπιστήμια. Και θα θριαμβεύσουν επιστημονικά και οι δύο, γιατί είναι κοφτερότατα μυαλά. Ανάρπαστες γίνανε. Και η Εύα και η Βάσια. Και θα τιμήσουμε και το Inner Will, μια σημαντική ανθρωπιστική οργάνωση που έτσι διεξάγει εξαιρετικό φιλανθρωπικό έργο. Αυτό θα γίνει 8 Μαρτίου στην Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας και στη γιορτή του Πατέρα ετοιμάζει μια έκπληξη, ετοιμάζει 19 Ιουνίου. Αν μου κάτσει θα είναι πάρα πολύ ωραία. Μακάρι, το ευχόμαστε. Λοιπόν, Σοφία μου, άλλη μια εμπλοκίσουμε το... Με τον Ανδρέα. Με τον Ανδρέα. Η ζωή με τον Ανδρέα, δεν θα βλέπω, η ζωή με τον Ανδρέα. Όταν μπλέκεις, δεν ξεμπλέκεις. Ού μπλέξεις. Ού μπλέξεις. Α, τούτη τη φορά, πώς είναι τα πράγματα, πες το με τα δικά σου τα λόγια. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μια θεατρική βραδιά προς τιμή του Μάρκου Φρέρη για τα 10 χρόνια της αποδημίας του. Εγώ δεν είχα την τιμή να το γνωρίσω. Οπότε, προσωπικά. Από ό,τι έχω ακούσει, ήταν στυλοβάτης της ομάδας, από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Δεν είχα την ευκαιρία να έχω την... Ίσως να ήταν ο πιο διανοούμενος Έλληνας εκείνη την εποχή. Το είπα του Πλωρίτη, το είπα. Λέω του Πλωρίτη, ήταν με την Αντουλάκη και τον Μάριο Πλωρίτη και λέω... Θεωρώ ότι ο Μάκης είναι ο πιο σημαντικός πνευματικός άνθρωπος στην πατρίδα μας. Τον είχα μαθητή μου, λέει. Διαράχτηκε ο Μάρκος. Άλλος σπουδαίος άνθρωπος ο Πλωρίτης. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει τη... η βραδιά αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος έχει να κάνει με αφήγηση για να γνωρίσει ο κόσμος ποιος ήταν ο Μάρκος Φρέρης και τη ζωή του, το τι έχει προσφέρει στο θέατρο, το έργο του. Και στο δεύτερο μέρος έχουμε ετοιμάσει κάποια αποσπάσματα από το Παγκόσμιο Θέατρο
Επιτοπλίστων όλα τα κομμάτια είναι ερωτικά κομμάτια. Έχει ένα ρόλο για μένα. Ωμα, τι ερωτήλος είστε, κουλούρα. Ερωτηλέστατος. Δεν φαντάζομαι κάνει τον εραστή σε αυτήν την ηλικία που είναι πόσο, 50 είσαι τώρα. Κάνε τον Ταρτούφο. Κάνε τον Ταρτούφο. 58. Είναι 58, Δεν του φαίνεται. Καθόλου, καθόλου. Κοντά σας ρουφάει νιώτη ρουφάει. Παίρνει από τη δροσιά σας, από την άβρα σας παίρνει. Γι' αυτό. Δεν του φαίνεται. Γι' αυτό είναι. Λοιπόν. Λοιπόν, και έχουμε, έχουν έρθει και νέα παιδιά στην ομάδα. Ποιος θέλει είναι ο ένας, εδώ το έχουμε κάνει. Ναι, είναι και άλλοι. Βλέπω ο παλέμαχος εκεί πέρα, ο παλέμαχος εδώ εκεί γελάει. Είναι ο Μαρτσέλο Μολάι που είναι πίσω από τις κάμερες. Και κάνει και το μεύσι το φελί, γιατί είπατε κάτι ρουφάει και τη ζωή των άλλων στο πλαστή. Κύριο Μιναούιο Μέρι Νερό, που έχει παίξει 2-3 τελευταία χρόνια με τον Βαστιά. Είναι και η Πόπη Παπαδημητρίου, που δεν είναι εδώ. Τα κομμάτια, τώρα εντάξει, αναλυτικά θα τα πει ο Ανδρέας η επιλογή των κομματιών πώς έγινε. Πείτε ό,τι θέλω. Εγώ λέω μην τον αφήσω να μιλήσει σήμερα. Γιάννη. Όχι, εντάξει. Για να γίνει μου πήρε και εγώ. Είναι καλό παιδί. Κάποια πράγματα να τα πει, ναι, χρειάζεται. Ας τα αφήσω. Μάλιστα, ωραία περνάτε. Από ό,τι καταλάβει, το να μένεις με τον Τζίνι είναι μια ευτυχία. Από ό,τι καταλάβει. Το πιο σημαντικό είναι η καλή ομάδα και η καλή παρέα. Αυτό είναι το πιο. Αυτό μένει. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Αυτό είναι το πιο. Όλα τα άλλα έρχονται. Βέβαια. Αυτό. Και για να μένετε κοντά του, πάνω από ότι περνάτε καλά. Γιάννη. Καλά περνάμε. Το αφήσουμε τελευταία να μιλήσει σήμερα για τιμωρία. Καλά περνάμε. Μια χαρά περνάμε. Πώς είναι αυτή η συμμετοχή σου, Γιάννη, στην. Κοιτάξτε, εγώ είχα την τιμή και τη χαρά και τη μεγάλη ευκαιρία να βρεθώ στο Σανίδι μαζί με τον Μάρκο τον Φρέρι. Να παίξω αρκετά έργα. Κούκου, Τρικυμία, Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Και επειδή με έχει βάλει κιόλας στο πρώτο μέρος και ήθελα από μόνος μου και έγραψα κάτι για τον Μάρκο τον Φρέρι σαν άνθρωπο και σαν συνεργάτη και σαν συνοδοιπόρος όλο αυτό το ταξίδι να πω κάτι. Με έχει βάλει και πρώτο να ανοίξω το πρώτο μέρος και να τη διαβάσω αυτή την επιστολή. Είμαι πολύ συγκινημένος στο γεγονός ότι θα βρεθώ μετά από 10 χρόνια από το χαμό του Μάρκου του Φρέρι να το κάνω αυτό το πράγμα. Και ειδικά σε έναν άνθρωπο τον οποίο ήμουνα πάνω στη σκηνή μαζί του και κάτω τη σκηνή έτσι. Και ως παρέα, αλλά ως παρέα στο σύλλογο και ως ηθοποιοί πάνω στη σκηνή. Ήταν πάρα πολύ μαγικό. Και για όσο καιρό τουλάχιστον ήμουνα εκεί και ήμασταν μαζί, μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα και τις περισσότερες φορές τα περισσότερα δεν τα καταλάβαινα κιόλας, γιατί ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία, τότε ήμουν 17-18 χρονών και τα μυαλά είναι πάνω από το κεφάλι. Αλλά τώρα βγαίνουν στην πορεία και τα βλέπεις. Τίποτα δεν πέχαμε. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Εντάξει, τώρα με τον Ανδρέα, τι θα κάνουμε. Με τον Ανδρέα μπλέξαμε. Υπομονή. Αυτό κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και φέρε, εσείς πώς εμπλακήκατε, πώς σας παγίδευσε αυτός ο άνθρωπος εδώ. Αρχικά μου άρεσε το θέατρο. Αγαβρίλης. Δεν είχα δοκιμάσει. Αγαβρίλης. Το επίθετο. Αγαβρίλης. Το όνομά σου πώς είναι. Λευτέρης. Λευτέρης. Το Λευτέρης το πήρε για Φρέρης. Αλτσχάιμερ. Αρχές. Αρχικά μου άρεσε το θέατρο, αλλά δεν είχα τολμήσει ποτέ να παίξω. Μέχρι που πήγαινα και παρακολουθούσα τις πρόβες. Γιατί η βραδιά του χρόνου Εξαρχάκου, το αφιέρωμα. Οπότε ο Ανδρέας μου είπε αν θέλω να παίξω και μου έδωσε το πρώτο μικρό κομμάτι που έκανα. Αυτό θα είναι το δεύτερο. Με τον Εξαρχάκου έγινε το ντεμπούτο σου, ε? Ναι. Καλά περνάς και εσύ για να μένεις ακόμα. Πάρα έτσι. Πολύ καλά. Είναι γιατί πολύ ωραίο το κλίμα στην ομάδα. Ναι, ναι. Ο Ανδρέας είναι ένας παθιασμένος άνθρωπος που είναι και δάσκαλος. Και είναι σημαντικό αυτό ότι είναι και δάσκαλος εκτός από θεατράνθρωπος, είναι και δάσκαλος. Έχει κάνει με παιδιά, έχει δύο ωραίες κόρες. Δεν καταφέρει να πάει κάνει ένα γιο, δεν πειράζει. Αυτά είναι τυχερά, είναι από Θεό. Εμείς έχουμε τρεις γιους. Υγεία να έχουν όλα. Καταφέραμε.
Έτσι είναι, Σοφία μου, και εσύ είσαι μια κόρη. Δεν πειράζει, υπομονή θα κάνει. Θα έρθει και ο γιος. Λοιπόν, Ανδρέα μου, τι κάνουν οι θυγατέρες, αλήθεια? Οι θυγατέρες καλά είναι. Η μικρή είναι στην αρχιτεκτονική, την έχει χάσει ο Μπαστιάς, την έχει κερδίσει αρχιτεκτονική και η Ευρώπη. Κάπου η Ισπανία τώρα κάνει Εράσμου στη Μαδρίτη, που είναι ωραία πολύ. Τι ωραία πράγματα. Και ευελπιστούμε αν αποφασίσει να μείνει η Σύρα, γιατί ξέρουμε τι παθαίνει η νεολαία που τελειώνει. Μεταναστεύει, πιθανά θα επανέλθει και στον Μπαστιά. Και είναι μεγάλη απώλεια να λείπει η Εύα και επίσης μεγάλη απώλεια να λείπει και από τον Μπαστιά και από τη Σύρα. Ένα άλλο παιδί, όπως πάρα πολλά λείπουν σε όλους τους τομείς από τη Σύρα, η Ηλέκτρα, η μεγάλη που είναι και εργάζεται στο Εδιμβούργο στη Σκωτία, το οποίο κατάφερα μετά από 4 χρόνια να πάω τον Νοέμβριο και είναι μαγικό. Μακάρι η Σύρα να γίνει κάποτε Εδιμβούργο, αλλά δεν το βλέπω. Τόσο όμορφη πόλη παραμυθένια, ας πούμε. Οπότε μια χαρά είναι. Και ειδικά η Ηλέκτρα ασχολείται με τα δρόμενα και σκηνοθετεί εκεί στα Μπελτέιν, όπως λέγονται, και στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου το καλοκαίρι που γίνει παγκόσμιο πολύπλοκο φεστιβάλ πολιτισμού και τέχνης, σκηνοθετεί δρόμενα που έχουν τρέλα οι Σκοτσέζοι, που είναι απίστευτος λαός και μοιάζουν με τους Έλληνες, και σκηνοθετεί τα δρόμενα αυτά ίδια και παίζει, ξέρεις, στον δρόμο, στους λόφους, στα βράχια, στα βουνά. Τελείως τρελή οι Σκοτσέζοι, πιο πολύ τρελή από εμάς δηλαδή. Μια χαρά. Ας είναι ευτυχισμένοι και αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Να δούμε εμείς τι θα κάνουμε την πατρίδα μας. Γι' αυτό το θέμα είναι πώς θα αλλάξουν τα πράγματα, να μένουν εδώ τα παιδιά, εφόσον θέλουν, και να μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία και όχι μόνο επαγγελματικά. Αυτό είναι και το στίχημα που πρέπει να λύσει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Τα πιο ωραία νιάτα τα διώχνουμε στην ξένη. Κοιτάξτε, εγώ τώρα είμαι 38, άντε σε λίγα χρόνια θα είμαι 28, που θα αντέξω άλλα 10-20 χρόνια. Όσοι ασπίζουν τα μαλλιά σου, θα μειώνει την ηλικία σου. Έτσι, ο τοκοπαθιού. Είναι αρχές του Αλτσχάιμερ. Ναι, είναι αυτό. Αντρέα μου, για πες με δικά σου λόγια τώρα τι γίνεται με το, τώρα, με δικά μου με το φίλο μας το Μάρκο, το Φρέι, το Μάκη. Είμαστε συγκινημένοι, όπως είπε και ο Γιάννης, και είμαστε και ευχαριστημένοι που καταφέρνουμε να παρβάσουμε στο συνδιανό κοινό, στους συμπατριώτες μας, την πέμπτη βραδιά στα 10 έτη αποδημίας του Μάρκου Φρέρι. Είχαμε κάνει το 8, το 9, το 11 και το 12. Τις άλλες χρονιές δεν καταφέραμε, μετά το 6, το 15 Ιανουαρίου του 6. Δεν το ξεχνάτε όμως αυτό. Όχι, ποτέ. Και όχι μόνο γιατί τον ζήσαμε και τον γνωρίσαμε, και εγώ ίσως περισσότερο από όλους τους παρισταμένους εδώ, από όλες τις πλευρές, και εσύ το γνώρισες από όλες τις πλευρές, στη διαδρομή αυτή που είμαι εγώ στη Σύρα 25 χρόνια, 26. Αλλά γιατί πραγματικά ήταν ένας μεγάλος θεατράνθρωπος και ένας μεγάλος διανοούμενος, όπως είπες και στην αρχή, εφάμιλος θα έλεγα, του Μάριου Κλωρίτη, ως μυαλό, ως νους. Και πραγματικά, για μένα ήταν ανώτερος για μένα, Ανδρέα. Δεν το λέω για να υπερκεράσω, να πούμε, το λέω αλήθεια. Και μάλιστα, πιστεύω. Τώρα συνειδημικά λέω ότι επειδή θα διαβάσουμε και ένα κείμενο στο πρώτο μέρος, εγώ και η Σοφία, το θέατρο στην Ερμούπολη, παρότι είναι μονομερές του Φρέρι, και θα πούμε για τις μονομερές, δηλαδή δεν αγιοποιούμε το Μάκη, όμως τα θετικά του ήταν για την προσφορά στον πολιτισμικό ευρύτερο τομέα της Σύρας και της Ελλάδας, πανελλαδικής εμβέλειας, και πολλοί κόσμος δεν ξέρει το έργο του. Το πρακτικό και το θεωρητικό, το διαλόγου ή διαγραφής. Και πραγματικά στο βιβλίο εκείνο έχει, που κυκλοφόρησε, δημοσίευσε ο Δήμος το 10 να τιμήσει το Μάκη και το επιβεβαίωσα εγώ και ο Χρήστος Σολούκος, ο πανεπιστημιακός καθηγητής, υπάρχει ένα κείμενο για τον Μάριο Πλωρίτη που θα αναφέρει και σένα και τις περιοδίες όταν πρωτόρθε ο Πλωρίτης με την πρωτοβουλία μια από τις εκατοντάδες του ήτανε Μάκη. Όνειρό του να ήταν εδώ, ήταν όνειρό του. Του ζήγε σχεδόν στην εκπομπή. Ήταν όνειρό του να τιμήσει τον Πλωρίτη. Το θαύμαζε πολύ. Το ξέρω. Και όταν πήγαμε στο πνευματικό κέντρο και άρχισε να μιλάει για τον Μάριο Πλωρίτη με αυτή την ελαφριότητα που τον διέκρινε ο Μάρκος. Αυτό το κείμενο διάβαζα προχθές. Το κοιτούσε ο Πλωρίτης μαγεμένος. Από στήθος, χωρίς να γράφει. Ξέρω, ξέρω. Ενώ ο Πλωρίτης τα διάβαζε. Το κοιτούσε σαν μαγεμένος. Το κοιτούσε. Και το ξαναδιάβασα, αλλά επειδή ήταν μεγάλο, δεν το βάλαμε. Θα το βάλουμε σε άλλη βραδιά, Φρέδι. Και διάλεξα με αυτό που αναφέρεται στην Ερμούπολη, ας πούμε, στο θέατρο κτλ. Είμαστε λοιπόν και συγκινημένοι και ευχαριστημένοι για τον Μάρκο που. Το έργο του ήταν πολυσχηδές, πραγματικά και θεωρητικό, κείμενά του υπάρχουν. Ο Δήμος το 2010 προς τιμήν του κυκλοφόρησε εκείνο τον τόμο που τον δουλέψαμε μια επιτροπή, με τον Γιάννη τον Κεράνη, τότε θυμάμαι. Πρέπει πάλι από το Δήμο, ασχέτως ποιοι είναι δήμαρχοι και ποιες παρατάξεις,
Πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Η ΣΥΡΑ έχει πάρα πολλούς ανθρώπους με τις προβάλλει και ένας είναι ο Μάρκος ο Φρέλης. Και να πούμε ότι και να σκύψουν στο έργο του να το μελετήσουν. Ότι, το κάθε πέθανε, ότι έφυγε από κοντά μας ο Ευάγγελος ο Ρούσος. Α, ναι. Αυτός ο φιλόσοφος. Σπουδαίος Συριανός. Μεγάλος φιλόσοφος ο Ευάγγελος ο Ρούσος. Εγώ τον γνώρισα από τον Μάρκο. Το γιατί όλο και κάθε εποχή που περνούσε έλεγα θα πάω να το συναντήσω, να του πάρω δύο λόγια κτλ. Στο γεροκομείο που ζούσε. Και τον γνώρισα από τον Μάρκο. Και δυστυχώς δεν κατάφερα να τον αποθανατήσω στον άνθρωπο. Είναι συγγραφέας, μεγάλο όνομα για τη ΣΥΡΑ στον χώρο των γραμμάτων. Φιλόσοφος. Έβγαζε τα Συριανά γράμματα ουσιαστικά. Είχε την επιμέλεια του περιοδικού που λείπει πια από τη ΣΥΡΑ, ένα τέτοιο επιστημονικό πολιτικό περιοδικό πάνω στην ιστορία της ΣΥΡΑ και του πολιτισμού. Ο κ. Βαρθαλίτης, ο Βαρθαλίτης, αλλά ουσιαστικά ήταν η ψυχή του, ο Ευάγγελος. Διανοούμενος, πραγματικά. Όπως χάθηκε και ο Ευάγγελος Βογαδιανός, ο ποιητής. Που και αυτόν από το Μάκη τον γνωρίσαμε, που ήταν Συριανός. Και γι' αυτό πρέπει να σκύβουμε πάνω από το παρελθόν, γιατί έχει να μας πει πολλά. Και το παρελθόν στην εκδήλωση του Μπαστιά, Τετάρτη 2 Μαρτίου, στις 8 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο στο θέατρο Απόλλων. Και στο πρώτο θα μας διδάξει αυτό το πράγμα με ωραίο τρόπο και πολύ επίκυρο, και στο δεύτερο με τα θεατρικά κομμάτια. Στο πρώτο μέρος. Για το Φρέρι το Μάκη που έπαιξε ως θεατράνθρωπος είναι βέβαια, αφού είμαστε θεατρικός όμιλος καταρχήν η βραδιά και πάλι, εκτός από το κείμενο του Γιάννη που μαζί ιδρύσαμε τον Μπαστιά του 2000 και ο Γιάννης και ο Μάκης και εγώ και άλλοι είμαστε ιδρυτικά μέλη και τον ζήσαμε μαζί στις πρόβες και στις παραστάσεις, στα ωραία αλλά και στην ένταση, θα πει τις αναμνήσεις του και την άποψή του για τον Μάκη ο Γιάννης. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα κομμάτι από τηλεοπτική συνέντευξη, τηλεοπτική εκπομπή που την έκανε ο ίδιος ο Μάκης στον άλλο σταθμό, στο Σύρο στη Βιέννα. Και οπότε ήταν θεατρικές εκδηλώσεις. Λέω, πήγε έκανε την εκπομπή, θυμάμαι ο Μάρκος, και μετά δεν πήγαινε. Για να πούμε και τα όποια αρνητικά, τέλος πάντων, αν είναι αρνητικό. Και αυτό είναι από τον υπηρέτη του Διαφεντάδων του Γκολιντόνιου, που είναι καυστικό το χιούμορ, ας πούμε, του Μάκη εκεί. Βάλαμε ένα κομματάκι. Και έτσι να θυμηθούμε και να τον δούμε τον Μάρκο προς τον Αντώνη τον Νομικό, τότε που κάνει τον Τρουφαλίνο στον υπηρέτη του Αφεντάδων. Το τρίτο είναι ότι θα πω εγώ λίγα, πολύ λίγα, 5-10 λεπτά ελάχιστα για το θεατράνθρωπο Μάρκο. Τρίτο σημείο στο πρώτο μέρος. Αν κάποιο θέλει, θα το πούμε και εκεί. Έχουμε μια διάλεξη που είχα κάνει όταν τα ιστορικά αρχεία, το ιστορικό αρχείο τη Ερμούπολη, τμήμα του Γενικών Αρχείων του Κράτους, είχε κάνει μια ειδική μερίδα. Και νομίζω ήσουν και εκεί και την έγραφες με την κάμερα. Και είχα κάνει μια διάλεξη αναλυτική για τον Μάρκο, υποσχόμενος στον εαυτό του κάποια στιγμή να γράψω ένα βιβλίο για τον Μάκη, να δω αν θα τα καταφέρω. Ευελπιστώ κάποτε. Και αυτό το κείμενο αναλυτικό, οπότε κάποιος μπορεί να το ζητήσει ή τον οδηγεί περαιτέρω στο να βαθύνει στο έργο του Μάκη και να ψάξει και άλλα πράγματα, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να το κάνουν. Το τέταρτο είναι θα διαβάσουμε το κειμενάκι του Μάκη από τον τόμο του βιβλίου του Δήμου. Του Δήμου Ερμούπολης τώρα, τότε τέος Ερμούπολης ήταν ο Δήμος. Και τέλος θα προβάλλουμε ένα κομμάτι στο πρώτο μέρος από το έργο, το πρώτο του Μπαστιά, το Κούκου του Ζόρσο, αυτή την τρελή καταπληκτική κομμωδία. Το έχω τραβήξει εγώ, μου φαίνεται, πως το έχω τραβήξει εγώ. Ναι, τώρα εγώ βρήκα μια βιντεοκασέτα που είναι πάλι από το άλλο κανάλι. Δεν βρήκα από την Αιγαίο, νομίζω. Γιατί πρέπει κάποτε να τις αρχιοθετήσω. Το 2001. Όχι, δεν ήμουν. Και, ναι, και θα δείξουμε ένα κομμάτι που έπαιζε ο Μάκης στον Ποντανιά. Το είχα δει. Σαν τρελή κομμωδία. Μάλιστα τότε θυμάμαι και ο Γιάννης Μάλτη που έπαιζε και έκανε τον Γκρουμ τον νεαρό. Νεαρότατος όπως και τώρα δηλαδή. Ήταν στο Λύκειο, τότε δεν θυμάμαι. που ήταν καταπληκτικός ο Μάκης και ήταν η παράσταση που έκανε ρεκόρ. Θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον Λευτέρη, τον Αρκουλή που ήταν τότε στο θέατρο. Θυμάσαι, μου είμαστε όλοι. Και είπε από μικροφόνου, ήταν η παράσταση που σπάσε ρεκόρ. Δηλαδή γέμισε μέχρι την Πατάρα. Με εισιτήριο ερασιτεχνικός σύλλογος. Ήταν τότε που ο κόσμος πήγαινε στο θέατρο, ίσως περισσότερος τέχνες. Είχε χαρτζηδικά για τότε ο κόσμος, είχε. Είχε και λεφτά, έτσι είναι όλα αυτά. Αυτά είναι στο πρώτο μέρος. Και στο ήτανε πρώτο μέρος, η δραχμή ήταν τότε. Με τη δραχμή, ναι. Ναι. Και στο πρώτο μέρος θα βάλουμε και το πρώτο από τα 5 θεατρικά κομμάτια και μετά θα κάνουμε διάλειμμα, το δεύτερο μέρος δηλαδή, για να έχουμε περίπου μια ώρα στο πρώτο μέρος, ένα διάλειμμα και άλλη μια ώρα μετά. Οπότε μπορούμε νομίζω να πούμε για τα 5 θεατρικά, ας πούμε, που είναι το δεύτερο μέρος. Ό,τι ξέρω αν θέλει να πει κανείς, να τα πω εγώ, ό,τι θέλετε. Μας αφήνεις και κανένα να μιλήσει. Είναι πολύ σημαντικό το δεύτερο μέρος. Γι' αυτό και τα επιλέξαμε. Το ένα είναι ότι η βραδιά θα γινόταν Ιανουάριο, μήνα που χάθηκε ο Μάρκος.
Αλλά επειδή μας παρακάλεσε η Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου. Πώς τιμήνος πέθανε? Πέθανε 15 Ιανουαρίου έτσι, του 2006. Και επειδή μας ζήτησε ο Δήμος να τη μεταφέρουμε αν μπορούμε και τη μεταφέραμε για να κάνει μια δική του εκδήλωση με όπερα μέσω της οθόνης, μετάδοση τηλεοπτική ας πούμε για του διαδικτύου. Και μετά μας ζήτησε και ένας αλλοσύλλογος και τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια και έκανε μια πολύ ωραία παράσταση γιατί δεν θα του βγαίνανε οι μέρες να παίξει το έργο του. Και ήταν τα χρόνια που παίξανε το τελευταίο έργο που το έδανε κιόλα. Ναι. Οπότε ξαναπήγε πίσω η εκδήλωση για τον Μάρκο. Καλό πράγμα, με τα χαράς και δεν πειράζει, είσαι 2 Μαρτίου, έτσι κι αλλιώς αφού ανεβλήθη. Και να πούμε λοιπόν ότι η ιδέα μου ήρθε τότε γιατί πραγματικά μονόπραχτα ελληνικά, ακόμα και ξένα εκδεδομένα στα ελληνικά ή κομμάτια από έργα. Μάλλον μονόπραχτα, είναι δύσκολο να βρει και να είναι καλά ποιοτικά. Οπότε επειδή η πρώτη ημερομηνία ήταν, ή η δεύτερη, δεν θυμάμαι, του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου, μου ήρθε ιδέα να είναι κομμάτια για τον έρωτα. Mm. Και έτσι έμεινε αυτό, παρότι μετακινήθηκε η εκδήλωση. Είσαι ερωτήλος όμως. Ναι, ερωτικός. Μόνο εδώ μοιάζουμε τελικά εμείς οι δύο. Οπότε διάλεξα 5 συγγραφείς με θέμα τον έρωτα στο κομμάτι, από 5 διαφορετικά έργα. Να είναι ποιοτικά τα κείμενα, τα χαρακτηρίζουμε αριστουργήματα του θεάτρου, γιατί πράγματι είναι αριστουργήματα. Και θα το διαπιστώσει ο θεατής που θα έρθει να δει τα 5 αυτά κομμάτια, με θέμα τον έρωτα, με ποιοτικό τρόπο, αφού είναι αριστουργήματα έτσι θα παρουσιαστούν, γιατί είναι ποιοτικά τα κείμενα. Και από συγγραφείς και από έργα που κάποια δεν παίζουν ποτέ στη σειρά, ίσως να έχουν παιχτεί στην ιστορία του θεάτρου της σειράς από το 1826 με την Ευαθία Καΐρη. Και αυτά είναι. Και θα τα πηγαίνουμε χρονολογικά προς τα πίσω. Το πρώτο είναι Vincent Carroll, Ιρλανδός, 1968, το έργο γράφτηκε και παίχτηκε το 1943. Ιρλανδός, το έργο λέγεται «Κοιμισμένη τρέλα». Εδώ έχουμε τον έρωτα, τον ονειρικό, τον αγνό, που συμπιέζεται από τις κοινωνικές συνθήκες σε ένα ονειρικό φυσικό τοπίο, στο βουνό, σε ένα βουνό της Ιρλανδίας. Είναι αυτό το είδος του έρωτα, δηλαδή, που θα δουν οι θεατές. Βουνέσιας, βουκολικός. Όχι μόνο βουκολικός, είναι ονειρικός, είναι αγνός. Ναι, τελείως αγνός ο έρωτας. Που προσπαθεί να σπάσει τις συμβάσεις που τον συνθλίβουν. Ο Κάρολ είναι ουσιαστικά ένας από τους δημιουργούς του Ιρλανδικού θεάτρου. Ένας στα μέσα του 20ου αιώνα. Αυτός και κάποιοι άλλοι, ο Σόνο Κέιζι και άλλοι, ο Σίνγκ, είναι αυτοί που δημιούργησαν το Ιρλανδικό θέατρο και το έκαναν κλασικό, δηλαδή διαχρονικό. Γι' αυτό και το διαλέξαμε. Και λέγεται «Κοιμισμένη τρέλα». Το δεύτερο, και να πούμε και ποιοι παίζουν ταυτόχρονα, νομίζω, εμείς δεν επανέλθουμε πάλι. Εδώ, πάνω εκεί πέρα, στο χωριό λοιπόν, που είναι η ιστορία, η υπόθεση, το βουνό, είναι ο αγρότης ο Πίτερ, που τον κάνει ο Λευτέρης ο Γαβρίλης, ο μεγαλύτερος αδερφός μιας οικογένειας. Ο μικρότερος είναι ο Τιμ, που πάει να σπουδάσει, το κάνει ο Γιάννης. Και υπάρχει και ένας Φράνσις που δεν φαίνεται στο έργο, που είναι βομβιστής του Ιρλανδικού αντιστασιακού, τρομοκράτας που λέμε σήμερα, του Ήρα ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Και έρχεται ξαφνικά στο χωριό η Μέιβι, η αγαπημένη του βομβιστή, γιατί είχαν πάρει τον βομβιστής και δεν μπορεί να το σώσει να αλλάξει ζωή. Και έρχεται στο χωριό και σε αυτό το περιορισμένο χωριό, από το καταστημένο, από την εκκλησία, έτσι, με τη μικρόνια στο μυαλό, και ταράζει ερωτικά τα νερά. Οπότε την ερωτεύεται και ο μικρός αδερφός ο Τιμ και ο μεγάλος. Και παρατά την αργωνιαστικιά του, Πίτερ. Στο τέλος του έργου θα εμφανιστεί βέβαια ο Φράνσις και η Μέιβι θα επανέλθει στο Φράνσις που αλλάζει ζωή. Αλλά αυτό το πράγμα που σπάει τα δεδομένα και βγαίνει ο αγνός έρωτας του Πίτερ προς τη Μέιβι. Και εδώ έχουμε και έναν τύπο που τον κάνει ο Μαρτσέλο, που είναι ο Ντέν. Ο Ντέν είναι το βασικό πρόσωπο στο έργο που δημιουργεί αυτός ο μεγάλος Ιρλανδός συγγραφέας, ο Κάρολ. Είναι το διαολάκι, ο αλυτάκος, αλλά ο σοφός ποιητικός που ερωτοτροπεί ας πούμε τις τουρίστριες, αλλά που μέσα του είναι η ψυχή του Ιρλανδικού λαού. Αυτό είναι δηλαδή το έβριμα και το κάνει ο Μαρτσέλο. Πάμε στο Φάουστ, δεύτερο. Τη Μέιβι. Τη Μέιβι δεν είπαμε, η Ρωμίνα η Ομέρη κάνει τη Μέιβι. Πάμε στο Φάουστ. Γκέτε, Γερμανία. Το έργο παίχθηκε το 1829. Ο Φάουστ έχει δύο βιβλία, Φάουστ 1, Φάουστ 2. Αυτό είναι από το Φάουστ 1 το τέλος, το τελευταία σκηνή. Πολλά ξέρουν ίσως, ή περίπου ξέρουν πάνω στη βασική υπόθεση του Φάουστ, ότι υποτίθεται έχει πουλήσει την ψυχή του στον Μέφιστοφελή, στον διάολο, και το έχει, έχουμε την ταινία του Χόρν που είναι διασκευή, έτσι, την περιβόητη την ασπρόμαυρη, που παίχθηκε θεατρικά στη Σύρο, από αδερφό όμιλο,
Και έχουμε το θέμα ότι στην πραγματικότητα, βέβαια, ο Φάουστ, που έχει όλη τη σοφία της ανθρωπότητας μάθει ως μέγας επιστήμον, έτσι, θέλει να τη μάθει κι άλλο. Και θέλει να μάθει τα πάντα στη φύση. Γι' αυτό κάνει τη συμφωνία με τον Μεφιστοφελή. Δεν έχει καμία σχέση με τις θρησκείες και τους χριστιανισμούς κτλ. Αυτό είναι το διάβασμα του έργου από κάτω. Θα τα πει και ο αφηγητής. Πριν από κάθε κομμάτι θα υπάρχει αφηγητής για να του βάζει στο συγγραφέα και στο κομμάτι και στο έργο γενικότερα. Οπότε η συμφωνία είναι να αποκτήσει όλες τις εμπειρίες ερωτικές και τις ερωτικές. Άρα γι' αυτό θα ξαναγίνει νέος, για να έχει το χρόνο επειδή είναι μεγάλος. Και έχουμε την τελευταία σκηνή που η Μαργαρίτα, η αγαπημένη του στο έργο, είναι στη φυλακή. Έτοιμη να καρατομηθεί γιατί έχει σκοτώσει τον παιδί της. Το οποίο το έχει αποκτήσει με τον Φάουστ. Και εκεί θα βγει και ο Μεφιστοφελής να τους πιέσει, γιατί αν η Μαργαρίτα πάει έξω από τη φυλακή, δραπετεύσει γιατί ξεκλειδώνει τη φυλακή ο Φάουστ για να τη σώσει, τούτη ψυχή της υποτίθεται θα πάει στον παράδεισο. Αν μείνει και εκτελεστεί, θα πάει όμως η ψυχή της. Αν φύγει από τη φυλακή, θα πάει στην κόλαση ψυχή της. Αν μείνει μέσα και εκτελεστεί την άλλη μέρα το πρωί, θα πάει η ψυχή της στον παράδεισο. Και εδώ είναι, και δεν το μαρτυρώ, για να φανεί εκεί. Και είναι μια καταπληκτική σκηνή, διότι ο Γκέτε είναι ένας δύσκολος, υποτίθεται συγγραφέας, και όντως είναι δύσκολος. Αλλά οι μεταφράσεις που έχουν πάρει και σε αυτό, και οι ηθοποιοί μας και τα λοιπά, και η προετοιμασία, δίνουν αυτό το πράγμα και θα το καταλάβει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Αυτό είναι και το είδος του έρωτα του δραματικού, και η Μαργαρίτα είναι μεταξύ πραγματικότητας και τρέλας. Mm. Με μονολόγους και τα λοιπά, στη φυλακή με τον Φάουστ, είναι μια καταπληκτική σκηνή στο παγκόσμιο θέατρο. Το τρίτο είναι Μολιέρος. Μολιέρος όμως ο τίτλος. Το έργο είναι του Κάρλο Κολιντόνι, του μεγάλου Ιταλού αναγεννητή της νεότερης ιταλικής κομμωδίας, που πήρε την κομμέδια Ντελάρτε, δηλαδή το θέατρο του δρόμου που κάνανε τα μπουλούκια και που δεν είχε κανονικές σκηνές κείμενο, αλλά παίζανε και ανάλογα με την πλατεία εκεί πέρα τον κόσμο, του δίνανε ό,τι τέλος θέλανε. Αλλά ήταν φοβερή θέατρη. Υπήρχε όμως κείμενο κανονικά. Και έργο τον Κολιντόνι, γι' αυτό κυνηγήθηκε από το καταστημένο του πολιτιστικού. Είχα παίξει τους Αγρίκους. Και έκανε, ναι, εδώ η προπαράσταση του Απόλλωνα ήταν η Αγρίκη. Και κάπου στο κείμενο που διαβάζουμε αναφέρεται και αυτό, παρεπιπτόντως για τους Αγρίκους. Και εμείς είχαμε παίξει τον υπηρετή του Αφεντάλλον, τον Κολιντόνι. Ο Κολιντόνι δεν παίζεται εύκολα στη σειρά ή δεν έρχεται εύκολα, αλλά είναι αριστούργημα ο Κολιντόνι σε όποιο έργο του, από τα πάνω από 100 που έχει γράψει. Και διαλέξαμε ένα έργο, κωμωδία, όπου ο τίτλος είναι ο Μολιέρος. Ο Μολιέρος έζησε πριν τον Κολιντόνι έναν αιώνα στην Γαλλία. Και βάζει πρωταγωνιστή το Μολιέρο ο Κολιντόνι. Δηλαδή ο πρωταγωνιστής του έργου τον κάνει ο Γιάννης είναι ο Μολιέρος. Και στην πραγματικότητα τα δύο πράγματα στην υπόθεση του έργου που είναι και μοχλή για να αναπτυχθεί το έργο ως υπόθεση είναι δύο πραγματικά γεγονότα από τη ζωή του Μολιέρου στη Γαλλία, του μεγάλου θεατράνθρωπου. Το ένα είναι ότι ενώ αγαπά και συζεί με την πρωταγωνίστρια του μεγαλύτερη και μητέρα την Μπεζάρ, ερωτεύεται την πιτσιρίκα κόρη που είναι καινούργια ηθοποιός στο θέατρο, την Ισαβέλα. Οπότε το Μολιέρο τον κάνει ο Γιάννης, την Μπεζάρη Πόπη Παπαδημητρίου και τη μικρότερη κόρη και αυτή η ηθοποιού καινούργια, η Ισαβέλα. Και έχουμε μια σκηνή, τρεις νέοι που τις ενιοποιούμε, όπου παίζεται αυτό το ερωτικό τρίγωνο μάνας, κόρης, Μολιέρου και πολιορκούν και δύο ερωτικά το Μολιέρο και από τις δύο θα τον παντρευτεί. Εκεί έπρεπε να το συνάμει. Εκεί είχε το ρόλο του Μολιέρου, ας πούμε με την περούκα, με τη μαύρη, έτσι. Ο αλήθεια και αυτό το μαύρο. Τι κάνω, εγώ το κόσμο το μαλλιά. Ήταν κλασική η φυσιογνωμία του Μολιέρου, από τους ζωγραφικούς πίνακες ή τις γραβούρες που εμφανίζεται έτσι και έτσι εμφανιστεί και ο Γιάννης δηλαδή. Ένα καταπληκτικό κείμενο του Κολιντόνι που τιμάει έτσι το Μολιέρο και το δεύτερο είναι ότι είχε απαγορευτεί ο Ταρτούφος τότε, το έργο ζωής του Μολιέρου, έτσι που καυτηριάζει τους υποκριτές, ας πούμε, στο όνομα της ηθικής. Και είχε απαγορευτεί κάποια στιγμή ζωή του Μολιέρου το έργο, είχε παίχτη μόνο στο παλάτι του βασιλιά, στον Λουδοβίκο, το 14 μπροστά. Και μάλιστα η πρώτη παράσταση του Μολιέρου, αυτό έχει σχέση με το πέμπτο, γιατί είναι ο ίδιος ο Μολιέρος Ταρτούφος, το πέμπτο κομμάτι, είχε παίχτη μέσα εκεί που είναι σήμερα η Αφροδίτης Μήλου η αίθουσα, στο Λούβρο. Εκεί είχε πρώτο παίξει ο Μολιέρος μπροστά στο βασιλιά. Ο Ταρτούφος απαγορεύτηκε από το κατεστημένο του αυλικούς. Και ήταν το αγαπημένο έργο του Μολιέρου. Οπότε αυτό το παίρνει ο Κολιντόνι και είναι το δεύτερο θέμα στην υπόθεση που αναφέρεται στο απόσπασμα που πάμε και σε όλο το έργο. Το τέταρτο, δεν ξέρω αν είπα πριν για το Φάουστο του Μεφιστοφελή που εμφανίζει τον Γκάλιο Μαρτσέλο, το τέταρτο είναι η διπλή απιστία του Μαριβό. Ο Μαριβό που νομίζω δεν έχει παιχτεί τίποτα Μαριβό στη σειρά, μπορεί να είχε έρθει μετακλητό, τουλάχιστον από εμά από τι εγγενεί δυνάμει τη θεατρική, τη αεραστεχνική. Ο Μαριβό είναι λίγο πριν
ελαχίστος, περίπου ίδια σύγχρονος με τον Γάλλο, με τον Ιταλό τον Γκριντόνι, είναι Γάλλος, ο Μαριβό, και έχει φτιάξει απίστευτες κωμωδίες, όλες ερωτικές. Το έργο που παίζουμε, το κομμάτι από το έργο, είναι η διπλή απιστία. Και εκεί εμφανίζεται, διαλέξαμε μια σκηνή που εμφανίζονται δύο άντρες, δεν έχει σχέση, είναι ερωτικό, εμέσως εδώ, δεν είναι μεταξύ τους ο έρωτας. Είναι ο Τριβελίνος, υπουργός του βασιλιά, και ο Αρλεκίνος, ένας φτωχός αγρότης. Ο Τριβελίνος, ο άρχοντας, ο γέννης που τον κάνει ο Αλέξανδρος ο Κατσαίτης, και ο Γιάννης κάνει τον υπηρέτη. Η ιστορία με δύο κουβέντες είναι ότι ο πρίγκιπας έχει ερωτευθεί τη φιλενάδα του Αρλεκίνου, τη φτωχή αγρότησα, τη Σίλβια. Και τη φέρνει στο παλάτι και την φυλακίζει, αλλά της έχει όλα τα καλά. Και γίνεται μια σειρά ίντριγκες ερωτικές για να πάει αυτός να αφήσει ο Αρλεκίνος τη Σίλβια και να παντρευτεί κάποιον άλλο και να τον μπλοκέσει ο πρίγκιπας τη Φλαμίνια. Στο τέλος του έργου αυτό θα γίνει. Είναι ο Μαριβό λοιπόν που τα ανακατεύει όλα και να δώσουμε και το στίγμα του Μαριβού στο παγκόσμιο θέατρο του Μαριβό. Ο Μαριβό έχει το εξής. Έχει μια αριστοτεχνική γραφή, ένα φοβερό, έξυπνο, απλό, χιουμοριστικό κείμενο που όμως τι κάνει. Το χαρακτηριστικό του, όταν ο ηθοποιός, ο ρόλος, λέει κάτι, αυτό είναι από μέσα του ενδόμηχου, ασυνείδητο. Και όταν το πει, όπως γίνεται στην πραγματική ζωή πολλές φορές με εμάς, με τους ανθρώπους, δεσμεύεται. Ο λόγος που προτρέχει της διανοίας, βγάζει τα μύχια συναισθήματα, σκέψεις κτλ., ορμές, επιθυμίες, δημιουργείται τελεσμένα. Οπότε αλλάζουν όλες οι συνθήκες. Και στο τέλος του έργου, ενώ ξεκινάει ο κάθε ρόλος, και είναι όλο ζευγάρια, τρίγωνα, τετράγωνα, ερωτικά γίνεται. Ενώ ξεκινάει να ερωτευθεί, ας πούμε, ο Αντρέας τον Μπάμπη. Ετεροφιλίως, το λέω έτσι για πλάκα. Το ας πούμε. Στο τέλος θα αλλάξει συντρόφο και αντί να πάρει αυτήν, θα πάρει την άλλη. Και αυτό θα πάρει την άλλη. Αυτό είναι ο Μαριβό. Ένα απίστευτο θέατρο και δύσκολο είδος θέατρου, αλλά νομίζω τα παιδιά το πάνε πολύ καλά και είναι η σκηνή που αποκαλύπτει γράφοντας ο αγρότης που έχει στη διάθεσή του από τον πρίγκιπα τον άρχοντα, οπότε ο άρχοντας γίνεται υπηρέτης του αγρότη για να του γράφει επιστολές, να του κάνει τα θελήματα, όλα και όλα γιατί είναι η γυναίκα σε αποπίσω και ερώτας, έτσι, ποιος θα πάρει την τάδα, ποιος θα πάρει την τάδα. Και την ώρα που γράφει την επιστολή αποκαλύπτει στον εαυτό του ότι και αυτός θέλει την ίδια, τη Φλαμίνια, και όχι τη Σίλβια που ήταν η ιστορία από την αρχή, το ίδιο θέλει και ο άρχοντας που το αποκαλύπτει. Και έχει μια επεισοδιακή σκηνή ξυλοφορτώματος. Με το Facebook, τελειώσαμε με το Facebook. Ολοκλήρωσε. Ναι, και το τελευταίο είναι ο Ταρτούφος. Από το Μολιέρο, ο Ταρτούφος, το μεγάλο έργο του Μολιέρου, είναι ο υποκριτής στην υπόθεση. Το έχουμε δει σε συνάντηση, νομίζω εδώ από Θίασο, ίσως σε θέατρο μαθητικό που έγινε στη Σύρα κάποτε. Είχα δει κάτι, νομίζω, από Μολιέρο, έχουμε δει. Κυρίως το κατά φαντασία των αρχοντοχωριάτη παίζουν στη τεχνική θίαση. Ο Ταρτούφος λοιπόν και διαλέξαμε μια μετάφραση η οποία είναι λόγια, καταναλωτή βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους τοπιούς. Είναι όλοι με μέτρο, με ρυθμό. Mm. Απίστευτο πράγμα. Στη δυσκολία για τους ηθοποιούς. Αλλά θα δούνε Μολιέρο, γιατί δεν έχουμε δει και στη σειρά Μολιέρο. Στην υπόθεση ο Ταρτούφος, εξού και η λέξη σημαίνει υποκριτή στην ελληνική γλώσσα από το 1664 που παίχτηκε μέχρι σήμερα και έχει παγκοσμιοποιηθεί στα λεξικά να σημαίνει υποκριτής. Αυτός που στο όνομα της θεοσέβειας, της ηθικής ευσέβειας, είναι παράνομος του κοινού ποινικού δικαίου. Είναι κλέφτης, απατεώνας κτλ. Εκβιαστής. Αυτός είναι ο Ταρτούφος. Ο πρωταγωνιστικός λοιπόν ρόλος μπαίνει στο σπίτι ενός πλούσιου του οργού που είναι αφελής, του παίρνει την περιουσία, του κάνει καμάκια στη γυναίκα του, ας πούμε, και τον το αφεντικό λέει εντάξει, ας πούμε, ο άντρας. Του παίρνει την περιουσία, τον πρωτοδίδει στο βασιλιά. Στο τέλος του έργου, για να πω την ουσία, ο Μολιέρος κάνοντας κριτική όχι στις θρησκείες, αλλά σε δύο πράγματα. Στη θρησκοληψία με τον Ταρτούφο και δεύτερον στην παραεκκλησιαστική οργάνωση που υπήρχε την εποχή εκείνη στην πραγματικότητα. Ήταν μια ομάδα παραεκκλησιαστική της Εκκλησίας, ανώτεροι άρχοντες, οι οποίοι πήγαιναν και εκβίαζαν τους ανθρώπους και στο όνομα της δίκης πέραν της περιουσίας, πέραν τα παιδιά. Αυτό είναι ο Ταρτούφος. Γι' αυτό και τον κυνήγησε το Μολιέρο το καταστημένο και του απαγόρεψε να παίζει τον Ταρτούφο. Δηλαδή είχε φωτογραφίσει αυτή. Ήταν η εταιρεία της Αγίας Μεταλήψεως, τυπικά επιφανειακά, παρακλησιαστική οργάνωση, παρακρατική δηλαδή. Και όλα αυτά είναι διαχρονικά. Και ο κόσμος την είχε ονομάσει Συμμορία των Ευσεβών. Συμμορία των Ευσεβών, έτσι, σατυρικά της εποχής εκείνης. Αυτός είναι ο Ταρτούφος
Και παίζουμε ένα κομμάτι, εγώ και η Σοφία, και στο τέλος βγαίνει ο Γιάννης και κάνει το δάμι το γιο, όπου κάνει την ερωτική επίθεση την πρώτη ο Ταρτούφος με απίστευτους μονολόγους στη σύζυγο Ελμύρα του Πλουσίου, η οποία τον έχει πάρει χαμπάρι και δεν υποκύπτει. Εκεί λοιπόν έχουμε τον έρωτα τον υποκριτικό, τον ιδιωτελή, τον ταρτουφικό, γι' αυτό και βάλαμε 5 διαφορετικούς έρωτες, ενώ ας πούμε στο Μαριβό που δεν το είπα είναι ο κωμικός ο έρωτας, έτσι, ο επεισοδιακός, ο πρόσχαρος, απ' την άλλη, ο έρωτας που αλλάζει. Αυτά. Ποιοι άλλοι έχουν βοηθήσει να γίνει αυτή η παράσταση πραγματικότητα? Έχουμε αφηγήτρια στο δεύτερο μέρος, πριν από κάθε θεατρικό κομμάτι, τη Μαρία Τιγκουκή, που είναι χαρά μας γιατί τη θυμάμαι θεατρικά να έχει παίξει στο Λύκειο πριν ξεκινήσει ο Μπαστιάς που σκηνοθετούσα, σε μια παράσταση του 1999. Η μετάφραση είναι διαφόρων συγγραφέων, κάθε συγγραφέας έχει το δικό του κομμάτι, από τη δική του μετάφραση πήραμε, του Μίτσου Λυγίζου, του Ιάννη Λοσκόκο, του Βαγγέλη Λεόπουλου, της Ιώνας Μπουλντούμ και της Μίνας Ζωγράφου. Σκηνοθεσία. Τα κείμενα που έχουν γραφτεί μετά από έρευνα είναι δικά μου και μουσικές επιλογές. Ενδυματολογία είναι της Σοφίας και της Μαρίας της Τζίνη. Υποβολείο είναι η Ρωμίνα Ιωμέρη. Η φωτισμή είναι του Νίκου του Κοντιζά. Ηχητικά είναι και οπτικά, γιατί θα έχουμε την οθόνη και θα δείχνουμε κάποια πράγματα. Βίντεο, φωτογραφίες κτλ. Είναι του Αλέξανδρου του Κατσαρίτη, που μαζί επιμεληθήκαμε και το τετρασέλιδο προγραμματάκι αυτό που θα παίρνει ο κόσμος αναλυτικά για αυτά που λέμε, έτσι όσο γίνεται. Και ταμείο είναι η Αιθαλέστα της Ιδώρας Συνοδεινού και στο Κανονάκι είναι η Αργυρό η Μαυρομάτη και αυτή βοήθησε για πρώτη φορά και μπαίνει στη θεατρική ομάδα να βοηθήσει. Δεν ξέχασα κανέναν. Νομίζω αυτή είναι λίγο πολύ. Επίσης να πούμε ακόμη ότι. Και είναι μια πρόσκληση προς τους Συριανούς που μας ακούν και τους φίλους όλους, ότι μετά από αυτή την εκδήλωση Τετάρτη 2 Μαρτίου, 8 στο Θέατρο Απόλλων του Δήμου, την επομένη Παρασκευή στις 11, που είναι και η τελευταία του Καρναβαλιού το τριήμερο, Παρασκευή Σαββατοκύριακο, το τελευταίο τριήμερο, έχουμε στο θέατρο επιτέλους, κατ' εμάς που το προτείναμε πάντοτε, έχει ξαναγίνει εν μέρη με ορισμένους από τους λόγους, μια κοινή παράσταση των τεσσάρων συλλόγων, του Απόλλωνα, του Σουρή, του Μπαστιά και του Γαλεσά, που θα παρουσιάσουν από ένα σατυρικό κομμάτι ο καθένας. Και εμείς θα μπούμε σε αυτό που είπαμε, ναι, φυσικά, με το Μολιέρο, τον Ταρτούφο, το κομματάκι αυτό. Θέλαμε το προηγούμενο πιο κομικό του Μολιέρου, του Γκολιντόνι, αλλά εκεί δεν μπορεί κάποιο τοπίο μα και κατά ανάγκη θα είναι αυτό. Οπότε θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να το δουν εκεί και να δουν όλου του λόγου και προσκαλούμε του Συριανού, όπω προσκαλούμε γενικότερα στο καρναβάλι που έρχεται. Μετά από εδώ, την άλλη ομάδα που λέμε, που αυτή τη φορά θα κάνω και εγώ το Γεώργιο Σουρή στο καρναβάλι. Ένα καρναβάλι που το έχει ξεκινήσει Άνω Σύρο πριν πάρα πολλά χρόνια, με τον Πάβη τον Κουλούρα, με τον πολιτικό σπουδικό τη Άνω Σύρο. Μεγάλη μάχη. Και και όμως καθιερώθηκε και πρέπει να το στηρίζουμε, ανεξαρτήτως ποιοι είναι άνθρωποι, δημοτική αρχή, η μειοψηφία, επειδή δεν έχει σημασία. Και όπως είναι για όλους, πρέπει όλοι να το στηρίζουμε. Και ο Μπαστιάς από την πρώτη στιγμή. Ο πολιτισμός είναι αυτονόητα, αλλά να το πούμε παρότι είναι αυτονόητα. Γι' αυτό και ο Μπαστιάς από την πρώτη χρονιά, το 10, ας πούμε, 11, εκεί που ξεκίνησε να γίνεται με τον ενιαίο Δήμο και πιο ολόπλευρα, το στηρίζει μπαίνοντας δρόμενα, τώρα με αυτή την εκδήλωση, με οργανωτικούς τρόπους, με χίλιους τρόπους. Νομίζω ότι και στη Βραδιά Φρέρια, αλλά και στο καρναβάλι μετά και όλες τις όποιες άλλες εκδηλώσεις, είναι καιρός να βγούμε, από τα σπίτια μας, να κλείσουμε τις τηλεοράσεις. Ειδικά τις ιδιωτικές, κάτι γίνεται με τη δημόσια, νομίζω, καλύτερο. Αλλά να κλείνουμε και να βγαίνουμε έξω, να γλεντάμε ένα αυτό, γιατί πρέπει και αγωνιζόμαστε. Άμα δεν πάρουμε και λίγη ανάσα, πώς θα αγωνιζόμαστε στη ζωή μας. Μάλιστα. Να το αφήσω μιλήσει εγώ με λίγο. Όχι, παιδιά, καλά είναι. Τον Απρίλιο θα πούμε, πείτε το εσείς. Κλείνοντας αυτήν την ωραία κουβέντα μας, Γιάννη μου, τι έχουμε να πούμε για τη συμμετοχή σου, για όλα αυτά τα πράγματα, τι ονειρεύεσαι από εδώ και πέρα. Με τον Μπαστιά, καλλιτεχνικά, τι άλλα σχέδια έχετε, να μας τα πείτε εσείς με δικά σας λόγια, γιατί ο Αντρέας τα είπε όλα. Α, συγγνώμη, είναι με ελεύθερη στον Δεύτερο Διαφέρει, μην το ξεχάσω, δεν υπάρχει στήριο. Θα μας τα λέει ο Γιάννης, δεν το ξεχάσω. Γιατί είναι με ελεύθερη στον και αυτά θα μπαίνει αυτό με καθορισμένη θέση. Είχε μείνει αυτό, το οποίο το πήρε. Όχι, όχι, δεν χάσουμε. Καταρχήν, να έρθει όλος ο κόσμος και τουλάχιστον όσοι δεν ξέρουν τον Μάρκο το Φρέρι και όσοι δεν πρόλαβαν να τον γνωρίσουν. Μια ευκαιρία, ναι. Ακόμα και παιδιά τα οποία είναι σε πολύ μικρότερη ηλικία, λυκείου ή γυμνασίου, που λείπει πολύ από αυτές τις ηλικίες ένας Μάρκος Φρέρης. Θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει
θα έπρεπε μάλλον να υπάρχει ο Μάρκος ο Φρέρης και να βρίσκεται σε αυτά τα σχολεία. Πόσα και χρόνια θα περάσουν, δεν ξέρω, για να φανεί ένας Μάρκος ο Φρέρης. Ακριβώς. Πόσες γενιές. Τετάρτη 2 Μαρτίου και ώρα 8, με ελεύθερη είσοδο, για να γνωρίσουν αυτόν τον άνθρωπο. Καλά έκανες και το ξαναείπες. Ναι, για να πω, για να πω κανονικά. Η βλέψη είναι ότι με το που τελειώσουμε αυτή την ωραία βραδιά, ξεκινάμε εντατικά πρόβες, γιατί 20 με 24 Απριλίου έχουμε το Δεσποινής Διευθυντής. Τι ωραία κομμωδία, τι όμορφη κομμωδία είναι αυτή. Το οποίο το λέμε εδώ και 1,5 χρόνο. Αθηνά! Αυτό δεν είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αθηνά! Αυτό ακριβώς. Να συνεχίσουμε να είμαστε αυτή η όμορφη παρέα εδώ στον Παστιά. Το πιο σημαντικό είναι. Να κάνουμε, να κάνουμε πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν όλους μαζί. Και να στηρίξουμε αυτόν τον άνθρωπο που κάθεται δίπλα μου. Γιατί το προλόγησε στην αρχή και είπε ότι είμαστε τα διευθυντικά μέλη του Παστιά. Εγώ, ο αείμνηστος, ο Μάρκος ο Φρέρης, ο Αντρέας. Η σειρά ήταν τυχαία. Να τον στηρίξουμε εμείς που είμαστε εδώ όσο μπορούμε και να βγάζουμε πράγματα τα οποία να τα ευχαριστιόμαστε εμείς μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας και να ανεβαίνουμε πάνω στο σανίδι και να είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε. Και το κάνετε, το στηρίζετε ούτως ή άλλως. Και να πούμε κατά κλείδι ότι ευχαριστούμε το Δήμο Σούρερ Μούπουλες για την παραχώρηση του θεάτρου μια μέρα και δύο πρόβες που πάμε τις δύο προηγούμενες μέρες. Την κυρία Θωμαή Μεδρίνου, την αντιδήμαρχο ιδιαίτερα και όλη την πολιτική επιτροπή του Δήμου. Το τέταρτο δημοτικό σχολείο Ερμπούλη, το συλλογό των διδασκόντων, γιατί εκεί πάντα φτιάχνουν τη δουλειά του Πασιά εν προετοιμασία πριν. Αυτό είναι το βασικό που μας ενδιαφέρει να πούμε απόψε. Και το δεύτερο, πιο βασικό απ' όλα, είναι ότι καλούμε τους Ιδιανούς, όσους θέλουν να έρθουν στον Πασιά, να βοηθήσουν να κάνουν αυτό που θέλουν. Και πέραν του θεάτρου, σε άλλους τομείς του πολιτισμού, αλλά και στη θεατρική ομάδα, να παίξουν αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Είναι ανοιχτή ομάδα δηλαδή και θέλουμε, χρειάζεται καινούριο αίμα. Γιατί ο πρώτος που ωφελείται από τη συμμετοχή σε μια θεατρική παραγωγή, διαδικασία, είναι ο ίδιος ο οποίος συμμετέχει. Και θέλουμε και άλλοι άνθρωποι να ασχοληθούν με αυτό. Αλλάζουν οι άνθρωποι στο καλύτερο αυτό. Λευτέρη, εσύ μετάνιωσες που πήγες στον Παστιά και στον Κυριατζίνα, έχεις μετανιώσει μια. Φυσικά και καθόλου. Διότι είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα και υπάρχει πολύ ζεστό κλίμα, μπορώ να προσθέσω. Οπότε δεν νομίζω ποτέ να το μετανιώσω. Μας προσφέρει πάρα πολλά. Και δυστυχώς εγώ δεν είχα την τιμή, λόγω ηλικίας, να γνωρίσω τον Μάρκο τον Φρέρη. Αλλά είναι τιμή μου που μπορώ και παίζω σε μια παράσταση που είναι προς τιμή του. Και εγώ λόγω ηλικίας. Σοφία μου, είμαι ταπεινά τώρα και μου λέτε τις ηλικίες σας τώρα. Ήδη περνάω 11 χρόνια τον Ανδρέα εγώ. Έλα, πώς είναι η ιστορία με έχουν αυτή. Καλύψει οι προλαλήσαντες. Ναι. Οπότε Τετάρτη είμαστε εκεί. Δεσποινή διευθυντής θα είσαι εσύ. Ναι, εγώ θα είμαι δεσποινή διευθυντής. Ήμην βέβαιος. Είμαι. Να. Ο κύριος Δίνης τι θα είναι. Το πω για νόμπουλο. Ο μπαμπάτης που την ταΐζει, την προσέχει, τη ζυγίζει να μην έχασε κανένα κιλό. Τι άνθρωπο ήταν. Απίστευτη ηθοποιία, απίστευτη ρόλη. Ο Γιάννης ο Αλεξανδράκης. Πότε θα γεννηθεί ας πούμε ο Γιάννοπουλος. Ένας Αυλονίτης. Αυτή ήταν μεγάλη ηθοποιή, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη. Το ξέρουμε όλοι, το ζούμε από τηλεόραση, από κινηματογράφο. Τι ήταν αυτό. Απίστευτη. Αν η παραγωγιά ήταν με χρήμα από πίσω, θα ήταν παγκόσμια πρώτη έτσι ως ηθοποιοί και θα ασκίζανε μπροστά σε κάποιους άλλους που είναι οι καλοί ηθοποιοί στο στρέμμα, το παγκόσμιο, το καλλιτεχνικό. Αλλά ήταν φτηνές παραγωγές, οι οποίες δεν διοχετεύονταν εύκολα και εκτός Ελλάδας. Τι τιμή να παίζεις σε ένα ρόλο που έχει παίξει τη Τζενικαρέζη. Δεν το συζητάμε. Αυτός ο μαγικός άνθρωπος. Δεν το συζητάμε. Ήταν σπουδαία ηθοποιός. Δεν νομίζω ότι μπορούν να βγουν πια τέτοιοι ηθοποιοί. Γιατί έχει αλλάξει η κοινωνία μας ούτως ή άλλως. Ίσως να είναι και συνθήκες. Είναι, δεν είναι. Τώρα είναι, όλα λειτουργούν μέσα σε ένα σύστημα. Τότε ήταν η ζωή, η ίδια η ζωή. Οπότε πιο καθαρά, ίσως πιο διαυγή, πιο αγνά, αυτό που λέμε κοινότοπα. Πιο αγνά. Πιο. Ενώ και τώρα υπάρχουν άνθρωποι ασφαλώς ταλαντούχοι που κάποιοι ναι. Μπορούν να γίνουν τέτοια ιερά τέρατα. Τέτοιες ταινίες μπορεί να γίνουν και τις οθόνες. Αλλά είναι συνθήκες μάλλον που στρέφουν. Και τρώνε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, δεν τους αφήνουν εύκολα. Εδώ βλέπουμε θέατρα να κλείνουν δεκαετίες τώρα, μεγάλο όνομα να τα παρατάνε, Γιώργος Μιχαηλίδης, Σπύρος Ευαγγελάκος, ευτυχώς συνεχίζει
η κόρη του ο σκηνοθέτης και φέτος είχε στο Δημοτικό Θέατρο το Φάουστ για παράδειγμα, αυτό που κάνουμε το κομμάτι. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, η ουσία είναι ότι αν δεν πέσει, μπορεί να λένε, δεν, είναι το χρήμα. Εάν δεν πέσει χρήμα, δημόσιο, ιδιωτικό, κρατικό χρήμα και ιδιωτικό από χορηγούς, αυτό θα φανεί στην εκδήλωση. Και ένας, γιατί και ένας φίλος φίλος χρειάζεται. Το τονίζουμε. Ένας φίλος χρειάζεται. Ναι. Α, τέτοιοι άνθρωποι που δίναν χρήματα. Δηλαδή, και ο Μολιέρος που αναφέραμε, και ο Μαριγό, και ο Γκολιντώνη, και οι Πέντε, και ο Γκέτε, και ο Κάρολ του 20ου αιώνα, ήταν όλοι υπό την προστασία βασιλιάδων, κρατών, κρατηδίων, και είχαν άπειρα χρήματα όταν ήταν στην ερμηνεία τους. Γι' αυτό και γίνανε μεγάλη. Θα σας θέσω υπό την προστασία μου. Θα πεινάσετε. Θέλει χρήμα. Κακά τα ψέματα. Θα σε αφήσω να κάνεις την κατακλείδιαση. Το πότε. Εγώ. Ναι, σας καλούμε λοιπόν. Ωραία. Οπότε σας περιμένουμε την Τετάρτη, 2 Μαρτίου, στη θεατρική βραδιά του Μάρκου Φέρι, ώρα 8, στο θέατρο Πόλη. Με είσοδο, Γιάννη, με είσοδο, Γιάννη. Με είσοδο, ελεύθερη, ελεύθερη είσοδο. Λοιπόν, να μην λείψει κανείς, να πάμε να δούμε αυτό το αφιέρωμα στο σπουδαίο άνθρωπο, τον Μάρκο Φέρι, που μας λείπει πολύ. Να είστε καλά, για χαρά.